Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕ Κοζάνης προσκάλεσε χθες σε σύσκεψη τα διοικητικά συμβούλια των δημοσιοϋπαλληλικών σωματείων, καθώς και κάθε εργαζόμενο στην αίθουσα συσκέψεων του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. Στόχος ήταν η ενημέρωση για το συντονισμό εν ώψη της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕ και της ΓΕΣΕΕ για την ερχόμενη 5η 14 Δεκεμβρίου. Η απεργία είναι πανελλαδική, πανεργατική και συμμετέχουν σε αυτή οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιήσει τις μνημονιακές της δεσμεύσεις, φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή έναν προϋπολογισμό λιτότητας με δυσβάσταχτους φόρους και τα μόνιμα υποζύγια οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ήδη, πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού του 2018, τα οποία είναι μείωση, κατάργηση του ΕΚΑΣ, αυξήσεις του ΦΠΑ, αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, 50% μείωση του πετρελαίου θέρμασης κλπ. Έχουμε τον νόμο που ψηφίστηκε το Μάιο του 2017 και αφορά τη μείωση του αφορολόγητου από 9.500 περίπου που ήταν στα 5.681 ευρώ. Αυτό έχει ως συνέπεια την απώλεια ενός ετήσιου μισθού αναεργαζόμενου. Την ενημέρωση έκανε ο Προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΔ, Γιάννης Πάιδας, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έγινε μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση ότι η ΑΔΔ, και αυτό πέρασε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι η ΑΔΔ και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θέλουν την αξιολόγηση. Δεν ήταν έτσι ακριβώς το θέμα. Η ΑΔΔ, σαν γενική επικεφαλίδα, πάντα έβαζε και έλεγε ότι εμείς θέλουμε την αξιολόγηση. Αλλά αξιολόγηση, έτσι, υπό ορισμένες αρχές και κατ' εφαρμογή του νόμου που η ίδια η κυβέρνηση με το νόμο Βερναδάκη είχε περάσει. Δεν ήμασταν εμείς κόντρα και λέγαμε σιλίδι να απορρίπταμε το θέμα της αξιολόγησης, όπως όλοι ξέρετε. Έτσι. Όμως δυστυχώς χάσαμε το θέμα της επικοινωνίας, χάσαμε την επαφή με την κοινωνία και γενικά όπου ακούγαμε τηλεόραση κρατική, πρώτον η κρατική τηλεόραση, που δυστυχώς έχουμε μετανιώσει και εμείς για ορισμένα πράγματα που ήμασταν οι πρώτοι που τόσο στηρίξαμε το μαύρο τότε που είχε πέσει στην κρατική τηλεόραση και από τους πρώτους οι οποίοι συμπαρασταθήκαμε έτσι στους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, και αυτοί για πληρωμή μας έχουν αποκλείσει παντελώς. Είδατε πουθενά να παίζει συνδικαλιστικό γεγονός, εργασιακό γεγονός, ΑΔΔ και ΓΕΣΕ? Κάποτε, όπως όλοι θυμάστε, δεν υπήρχε εβδομάδα που να μην υπάρχει εκπρόσωπος της ΓΕΣΕ ή της ΑΔΔ στην τηλεόραση. Τουναντίον τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς ακόμα και τα ιδιωτικά κανάλια, έτσι, στην Αθήνα, κάναμε δύο συνεντεύξεις τύπου για το θέμα της αξιολόγησης. Ήρθαν την πρώτη φορά δύο και την άλλη φορά ένα το κρατικό, πήραν πλάνα, πήραν δηλώσεις και δεν παίξαν τίποτα. Ήταν στα πλαίσια, και θυμάμαι ένας συνάδελφος κυβερνητικός συνδικαλιστής λέει: περιμένεις ρε Γιάννη, λέει, να παίξει ο κύριο Βασίλη, προείσταταν 1,5 χρόνο, λέει, των καναλιών κλπ. Θα σε αφήσει εσένα και τα υπόλοιπα μέλη να προβάλλουν δηλώσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά της κύριο Βασίλη για τις αξιολογήσεις? Το συνταξιοδοτικό είναι από τα πρώτα θέματα της λίστας της μεθαυριανής κινητοποίησης. Το θέμα το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, που εντελώς το αμιλήσαμε, προσέξαμε με τον νόμο Κατρούγκαλου, που ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι στα 67 χρόνια, με 40-42 χρόνια υπηρεσίας, παν τα 35 που λέγαμε ο Γιώργος 35 χρόνια τα εξάντλησε όλα. 35 χρόνια υπηρεσίας και δυο του στρατού, 37. Δεν είναι μακριά το μισθολογικό κλιμάκιο 1 που το παίρναμε στο 33 χρόνια υπηρεσίας και έλεγε, ας πούμε, ο Γιάννης ο Πάιδας 33, μη κάπα 1 και δυο του στρατού 35. Τώρα αυτά ανήκουν όλα στο παρελθόν. Σου λέει να είμαι 38, 40, 42. Έτσι, με 40 χρόνια υπηρεσίας να πάρεις ποσοστό αναπλήρωση, λες, 42%. Άμα φύγεις με 30-35 χρόνια, ποσοστό αναπλήρωση 32%. Πού είναι αυτό με το 80 που είχαμε πριν από 10 χρόνια, με το 70 που πήγε μετά? Εντάξει, είπαμε να πάει 70, να πάει 60. Το έβαλα πολλές φορές στην ΑΔΔ το θέμα της αναπλήρωσης. Δεν μπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, να πούμε ότι υπάρχει συνταξιοδοτικό μέλλον και ζωή για τους συνταξιούχους με ποσοστά αναπλήρωση 30%.